πλέκα πάντως και το Δήμαρχο να λέει ότι ήδη υπήρχαν τα προβλήματα ακόμη από τον Ιαννό που δεν είχαν αντιμετωπιστεί. Ήρθε και τώρα και ο Μπάλος να λειτουργήσει συσσωρευτικά. Πείτε μας εσείς, κύριε καθηγητά, ποιες περιοχές κατά την εκτίμησή σας σήμερα κινδυνεύουν περισσότερο, γιατί και σήμερα θα έχουμε φαινόμενα. Μπορεί όχι τόσο μεγάλη ένταση, αλλά θα έχουμε. Κοιτάξτε, καταρχάς θα ήθελα να συμπληρώσω τον κύριο Δήμαρχο της Ιθάκης, τον αγαπητό Διονύση, ότι η Ιθάκη έχει υποστεί σημαντικότατες ζημιές πέρυσι στον Ιαννό. Μόλις έκλεισε ένας χρόνος. Και πάνω στον χρόνο έχουμε σημαντικότατες ζημιές στα ίδια σημεία στα οποία εκδηλώθηκαν καταστροφές πέρυσι. Έργα πρόλαβαν να γίνουν εκεί σε αυτά τα σημεία ή δεν έγινε ακόμα τίποτα? Ορισμένα έργα πρόλαβαν, ορισμένα έργα είναι πολύ δύσκολο να γίνουν, γιατί έχουμε συνεχείς καταπτώσεις, συνεχείς καταλυστήσεις. Και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο θα πρέπει να δούμε, κυρίως για τους μικρούς δήμους, κυρίως για τα μικρά νησιά. Μα τώρα είδατε τι μας είπε ο κύριος Στανίτσας πριν. Αυτή είναι μια τεράστια καταστροφή σε ένα πολύ μικρό νησί που χτυπήθηκε ήδη από τον Ιαννό, κύριε Λέκα, έτσι. Και τώρα θέλει ξανά βοήθεια. Ξέρω πολύ καλά την Ιθάκη. Ξέρω πολύ καλά την Ιθάκη. Πέρυσι είχαμε δουλέψει ερευνητικά αμέσως μετά τον Ιαννό και πραγματικά τα προβλήματα, όχι βέβαια μόνο στην Ιθάκη, αλλά σε όλους τους νησιωτικούς δήμους είναι τεράστια. Επίσης θα ήθελα να πω το εξής, ότι εδώ, όπως είπε και ο κύριος Καραμέρος, έχουμε να κάνουμε με πρωτόγνωρα φαινόμενα. Αναλωνόμαστε στο ποιο φταίει, ποιο δεν φταίει, ποιο θα παρεπευθεί, ποιο δεν θα παρεπευθεί, και εκεί εξαντλείται συνήθως η δυναμική μας. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε επιτέλους νέες δομές, νέες κατασκευές, νέα έργα. Είμαστε σε νέα φάση, δηλαδή, κύριε Λέκα, σε άλλη Είμαστε φάση. Είμαστε σε μια νέα φάση. Μάλιστα. Το έχουμε τονίσει. Ήμουν ο πρώτος στην Ελλάδα που τόνισε, όχι, τόνισε τον όρο κλιματική κρίση και όχι κλιματική αλλαγή. Το συζητούσαμε σε μια εκπομπή σας. Η κλιματική κρίση αυτή τη βιώνουμε, την αποδέχονται όλοι. Άρα θέλουμε άλλο σχεδιασμό, κύριε Λέκα. Εδώ μιλάμε για ένα νέο σχεδιασμό πια. Θα σας πω ενδεικτικά ένα νούμερο. Στην Αττική, στη λεκάνη του Κηφισού, έπεσαν εχθές 30 εκατομμύρια τόνοι νερού. 30 εκατομμύρια τόνοι. 30 εκατομμύρια τόνοι νερού. Έπεσαν μέσα στη λεκάνη του Κηφισού, που αρχίζει από το Κρυονέρι, τις Αχαρνές, περιλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα του Λεκανοπεδίου. Σε αυτή τη λεκάνη, λοιπόν, είχαμε ένα πρωτόγνωρο ποσό νερού που έπεσε. Και βλέπουμε μέσα τώρα και την εικόνα. Κύριε Λέκα, αν μπορείτε, βάλτε μια ανωτελή, γιατί πρέπει να πάμε υποχρεωτικά σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε όπως είμαστε. Να θυμίσουμε ότι με το και με Κίνα δεν έχουμε πει κουβέντα ακόμη για την Ελληνοαμερικανική συμφωνία που υπεγράφει. Θα τα πούμε σε λίγο με το Μανώλη. Έτσι, το Μανώλης Κωστίδης να μας δώσει τις αντιδράσεις. Δεύτερη συνδρομή αμυντική, από ό,τι φαίνεται, Αντώνη. Πολύ εξαιρετικά σημαντικό αυτό. Το αναλύσουμε μετά. Το συζητήσουμε το θέμα. Και φάνηκε και από την επιστολή και σε σχέση με τις στρατιωτικές δυνάμεις, όχι μόνο στην Κρήτη, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Θα τα δούμε αναλυτικά μέσα μετά τις διαφημίσεις. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά θα είναι κοντά μας ο Μανώλης Κωστίδης και έχουμε να δούμε τις πρώτες αντιδράσεις από την Τουρκία μετά την Ελληνοαμερικανική Συμφωνία. Οι οποίες είναι πολύ έντονες, Μαρία. Ο τύπος της Τουρκίας σήμερα τα λέει όλα. Ναι, ναι. Δεν θα πούμε περισσότερο. Θα δείτε, όχι, δεν θα πούμε. Θα τα δείξουμε στη συνέχεια με τον Μανώλη. Τώρα, επειδή συζητούσαμε και με τον κύριο Λέκα και με τον Γιώργο Καραμέρο, Αντώνη, δεν ξέρω αν είδες τύπο σήμερα. Βλέπω ότι η μερίδα του τύπου ασκεί πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Βλέπω πρωτοσέλιδα τύπου ή θα κεγόμαστε ή θα πνιγόμαστε. Ναι, εντάξει. Φυσιολογικό είναι με όλα αυτά που συμβαίνουν. Βεβαίως, τα είπε πριν και ο καθηγητής ότι είναι αυτό το 30 εκατομμύρια τόνοι νερού. Νομίζω ότι είναι δεικτικό γιατί τι μπορούμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Και ότι μπαίνουμε σε μια νέα κατάσταση, δηλαδή μια νέα φάση πρωτόγνωρη που δεν την έχουμε ξαναζήσει. Ναι. Γιατί και εμείς έχουμε ζήσει φαινόμενα τέτοια παλιά και που πνιγόμασταν και που κεγόμασταν κλπ. Αλλά δεν μιλάμε γι' αυτό. Όχι, δεν μιλάμε γι' αυτό. Και θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Λέκα, αν αυτά τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, κύριε Λέκα, η συχνότητά τους τη βλέπουμε περισσότερο στην Αττική ή υπάρχουν και άλλες ευάλωτες περιοχές στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, θα υπάρχουν συχνότερα τέτοια φαινόμενα, όχι μόνο στην Αττική, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στο Μεσογειακό χώρο βεβαίως γενικότερα, γιατί είναι ένας πολύ ευαίσθητος χώρος. Είναι ο φάνιος λόρος του κλίματος πάνω στον πλανήτη μας. Θα βλέπουμε λοιπόν συχνότερα φαινόμενα, μεγαλύτερα φαινόμενα σε περιοχές που δεν αναμένεται να έχουμε τέτοια φαινόμενα και θα βλέπουμε και σύνθετες κρίσεις και κινδύνους. Δηλαδή, ο ένας κίνδυνος θα ακολουθεί τον άλλον ή θα εκδηλώνονται ταυτόχρονα. Αυτά είναι φαινόμενα τα οποία ήδη έχουμε επισημάνει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
και εναρμονίζονται πλήρως και με τις αποφάσεις της Επιτροπής του Οργανισμού ΗΕ. Δηλαδή, με βάση αυτή την λογική, θα πρέπει από τώρα και πέρα να σχεδιάζουμε. Πολλαπλή κίνδυνοι, πολλαπλές κρίσεις. Πρέπει δηλαδή και οι κρατικές δομές να οργανωθούν αλλιώς, λέτε, στην πράξη, σε άλλη βάση πια. Βεβαίως, πρέπει να υπάρχει ένας γενικότερος σχεδιασμός και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης αυτό το σκοπό έχει. Και είμαστε διαθέσιμοι όλοι οι επιστήμονες να συμβάλλουμε στο σχεδιασμό αυτών, δεδομένου ότι θα αντιμετωπίσουμε μια νέα κατάσταση την οποία ούτε καν φανταζόμαστε.